Μετά ποιο θα μου έρχεται στη μαγειρική. Ένα κρεμμύδι στα τέσσερα. Αλήθεια, ποιο θα έρχονταν στη μαγειρική αν εσύ δεν μπορούσε. Ο χαρακωμένο. Τα ρίχνω. Ναι, ρε. Έφυγε. Νομίζω ότι όλοι θα μπορούσαν. Όχι τα σκόρδα, στο βάθο έχει κάτι σκόρδα. Νομίζω ότι όλοι θα μπορούσαν. Ψιλοκομμένα. Χοντρά, χοντρά. Η μία θα μου έκανε αγγλικά, η άλλη θα μου έκανε θηβιώτικα. Πιπεριά μέσα, ό,τι χρώμα θέλετε. Δεν θέλω να αγχώνεστε για το χρώμα τη πιπεριά. Άλλο που σα λέω, κόκκινη, πράσινη, κίτρινη, μπλε, ξέρω εγώ. Εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όλες οι πιπεριές κάνουν την ίδια δουλειά, εντάξει. Εκτός από λίγες εξαιρέσεις. Σκόρδο, πιπεριά, κρεμμύδι. Θα βάλω μέσα χυμό lime με το πέρα στη φιέρα. Τέλειο, ε. Στη φιέρα τώρα μου ήρθε. Λίγο ανάποδα, είστε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει. Μην αγχώνεσαι. Εγώ. Βρήκες άνθρωπο να χώνεται για το φαγητό. Το φαγητό πρέπει να είναι διασκέδαση και όταν μαγειρεύουμε πρέπει να γελάμε. Και αν δεν γουστάρεις, καλύτερα παρήγγειλε μια πίτσα παρά να φτιάξεις το σούπερ υγιεινό φαγητό. Εγώ αυτό λέω, έτσι. Και πάνε φάει το πιο βρωμερό και λιγδερό σουβλάκι, γιατί άμα μαγειρέψεις χωρίς κέφι, δεν θα γίνει καλό. Το χάσεις. Εγώ προσωπικά, παιδιά, ό,τι και να πιάσω, από σκέτα μακαρόνια να βράσω στο σπίτι μου, μέχρι το ακριβότερο πράγμα, τι είναι αυτό, ένα φαγκρί ολόκληρο να μαγειρέψω. Σχήμα λόγου τώρα, έτσι. Μια φορά μαγειρέψα φαγκρί στο σπίτι μου. Αυτό μου το είχαν κάνει δώρο. Λοιπόν, ό,τι και να μαγειρέψει, δεν θα γίνει καλό. Εγώ τα πετάω όλα, παιδιά, στο σκουπίδι. Αν δεν μαγειρέψω, με κέφι. Το εννοώ αυτό, έτσι. Όλα τα πράγματα στη ζωή, Βασίλη μου. Και όταν μου λένε, ποιο είναι το μυστικό για να γίνει το φαΐ νόστιμο, τους λέω, δηλαδή, τι μου λένε, τι μπαχαρικό, τι να βάλουμε μέσα. Αυτό που πιστεύω είναι ότι... Τι ωραίο, σαν χυμός έγινε. Είδες, θα αρχίσεις λίγο. Το γελάς. Λοιπόν, κοτόπουλο, παιδιά. Το μυστικό, λοιπόν, είναι να γουστάρεις. Άμα δεν γουστάρεις, καλά στα πάντα, βέβαια. Εννοείται. Αλλά ειδικά στο μαγείρεμα, μην το κάνετε, παρατήστε τα και φύγετε. Αν δεν γουστάρετε, τα μαγειρεύετε, έτσι. Πρέπει να... Εγώ θέλω να γελάω, τα μαγειρεύω. Έτσι, πάμε. Φύγαμε. Λοιπόν. Κοτόπουλο κομμένο σε μπουτάκια, κομμένα σε κομμάτια. Από το κατάστημα 10 μετών, από σίγουρα. Από αλλού. Βέβαια. Μας στέλνουν εξαιρετικά κρέατα. Χθες είχαμε ψάρια. Τι είχαμε γυρέψει πρόσφατα με κρέας που είχαμε πάθει σοκ, θυμάσαι. Είχαμε πάθει πλάκα. Δεν πιστεύαμε πόσο ωραίο είναι. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, κοιτάξτε. Χάμπουργκερ κάναμε τελευταία. Τον κοιμά. Ναι, ρε φίλε. Είδες όμως. Εγώ που είμαι νεότερος. Είδες όμως που μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, είσαι τηλεθεάτρια. Παράδειγμα σου τώρα, έτσι. Και λες, μα καλά τώρα τόσο σημασία έχει κοιμάσει, εδώ έχει μαγειρέψει αρνιά ολόκληρα. Παιδιά, ήταν εξαιρετικής ποιότητας και ειλικρινά σας μιλάω, όχι επειδή τα έκανα εγώ, πιστέψτε με, σας είπα, δεν έκανα δικιά μου συνταγή. Ήταν από τα ωραιότερα πράγματα που έχω φάει τελευταία. Πρέπει να φτιάξετε μπέργκερ μια φορά τουλάχιστον στα παιδιά, τέτοια όμως ποιτικά που είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μαρινάρουμε καλά το κοτόπουλο σε αυτό το μείγμα. Θα βάλω μέσα και αλάτι. Γκρέγκο, ανοίξει λίγο εδώ πέρα. Ναι, φίλε, θα βάλουμε μέσα και ανοίξω. Αλάτι, ναι. Πόσο, μια χοφτίτσα. Ρίξε μπόλικο, μπόλικο. Εντάξει. Τόσο, λίγο ακόμα. Τέλεια. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Το φοβάσαι. Κι άλλο, κι άλλο. Ναι, ναι. Ωραία. Μαρινάρουμε το κοτόπουλο. Από μια ωρίτσα, αλλά αν θέλετε, ακόμα καλύτερα, όλο το βράδυ θα με θυμηθείτε. Επίσης, άλλη συνταγή λέω τώρα. Την άλλη μέρα αυτό κοτόπουλο το στεγνώνετε λίγο από την πολύ μαρινάδα. Okay. Λαδάκι μπόλικο και σχάρα με ρίγανη, θα πάθετε πλάκα. Μη μου λες, μαρινάδα αυτή επίσης, εκεί μιλάω, μαρινάδα αυτή ιδανική και για χοιρινό. Χοιρινό. Οπωσδήποτε. Αυτή πιπεριά, κρεμμύδι, σκόρδο, λεμόνι. Δεν σου λέω θα μαλακώσει, δηλαδή εγώ δεν τα πολύ πιστεύω αυτά. Το κρέας αν είναι κακό από τη μάνα του, κακό θα μείνει. Ναι. Αλλά θα γίνει πάρα πολύ νόστιμο. Το κοτόπουλο και το χοιρινό, παιδιά, ρουφάνε αυτή η μαρινάδα σαν διάολη μέσα. Πιπεριά, κρεμμύδι σκόρδο, σκόρδο και λίγο λεμόνι. Τώρα εγώ βάζω lime εδώ επειδή μου τα φέραμε, έτσι. Μην νομίζετε, δεν χρειάζεται να πάρετε. Και λίγο λεμονάκι, παιδιά, απλά πράγματα. Παραδοσιακά. Ακριβούτσικα lime για να κάνετε το φαγητό σας. Λεμόνι από τη γειτονιά, θα κατεβάσω ένα από το δέντρο. Μη σου πω κάτι λεμονιά. Παιδιά, πάντω στην Αθήνα έχουμε πολλές λεμονιές. Πολλές και η μέρα που έκανα τα τρία νούντλ, σας είπα για τα φύλλα λεμονιά, τα κατεψυγμένα που αγοράζω από την Ταϊλάνδη. Μετά που πήγα σπίτι, σκεφτόμουν ότι εγώ που γυρνάω πάρα πολύ, περπατάω πάρα πολύ μέσα στην Αθήνα. Πολλές. Έχω συνειδητοποιήσει ότι σχεδόν σε κάθε γειτονιά, τώρα δεν μιλάω για τη Σταδίου και την. Και την Ερμό. Το κέντρο και την Ερμό, α πούμε, αλλά στις γειτονιές της Αθήνας. Υπάρχουν, βέβαια. Έχει πολλές λεμονιές. Ευνοεί το κλίμα, να το ξέρεις. Ναι, εντάξει, καλά, θα μου πει τώρα κάποιοι δεν μπορούν να φάνε λεμόνια από το κέντρο της Αθήνας μέσα. Δεν μιλάω για το κέντρο, ρε παιδιά, μιλάω για το Βύρονα, στο Παγκράτη, κάτι παλιά σπίτια του, δεν ξέρω, του 40, του 50 που έχουν ακόμα βλέπει. Στο Χαλάνδη είναι γεμάτο, στο Γέρακα είναι γεμάτο. Καλά, εκεί ναι, το συζητάω. Στο Χαλάνδη μπορεί να κόψει και τα νεράτζια. Αν δεν είναι πάνω σε κεντρική λεωφόρο,
Μπορείς να... Παιδιά, μαζεύει ο κόσμος νεράτια, απίστευτο. Για γλυκά. Το έχω δει. Και έχω φωτογραφίσει μια κυρία στο σπίτι μου από κάτω στην Αλεξάνδρα, εκεί στο Δικαβητό, κοντά που μένω, που μάζευε νεράτια. Και ήθελα να της πω, καλά κάνετε, κυρία μου. Γιατί να πάνε χαμένα. Αλλά ναι, ρε φίλε, το κέντρο της Αθήνας όμως δεν μαζεύει νεράτια. Εντάξει, μωρέ, Βασίλη. Εντάξει, δεν θα πάθεις κάτι, σίγουρα. Θα τα καλοπλύνεις. Εγώ έφαγα πάντως γλυκό μαγειρεμένο, γλυκό νεράτζι από το κέντρο της Αθήνας που μου κέρασε μια κυρία. Και ήταν εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Πήρε και εκεί, πήρε και τη γεύση. Και σκεφτόμουν, εντάξει, τι θα πάθεις, παιδί μου, σιγά. Πόσο γλυκό νεράτζι θα φας. Πρέπει να φας 5 βάζα και πάλι δεν μου θα πάθεις κάτι. Τώρα με ένα κομματάκι. Έχει πολύ πλάκα όμως. Και υπάρχει και μια. Πώς λέγεται, μια οργάνωση, ένα σύλλογο. Που μαζεύουν ελιές και παράγουν λάδι. Το κάνουν βέβαια συμβολικά αυτό. Μιλάς για τις ελιές που δεν υπάρχουν στο... σε κλεισμένα χωράφια. Σε γειτονιές Αθήνας, ναι, μπράβο, σε χωράφια ναι, μέσα. Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Όχι, όχι, δεν σου λέω για... Κατάλαβα, σε σχήμα. Ναι, υπάρχει σε σχήμα και είναι... Και έγινε και μια πρόταση τώρα για, για την ανάπτωση στο κέντρο της Αθήνας, ότι θα είχε πολύ πλάκα να... Να βγάζανε, πώς λέγεται, λάδι και γλυκό νεράτζι και να το πουλούσαμε. Τέλειο. Αμέ, και εγώ λοιπόν, μέσα. Παιδιά. Χοντροκομμένες πατάτες. Εγώ ξεχάστηκα, μιλάω, ξεχάσατε με στην αέρα. Κόβε, κόβε, αδερφέ. Λοιπόν, βάζω χοντροκομμένες, ναι, παιδιά, λίγο κιδονάτες. Τώρα εδώ που είναι λίγο πράσινες. Αυτό δεν κάνει κανένα το φάμε. Είναι έτσι ένα ελαφρύ δηλητήριο. Ποιος μωρέ. Το πράσινο, τα πρασινίζουν πατάτες. Αν θυμάμαι καλά, λέγεται σολανίνι και είναι δηλητήριο. Δεν παθαίνεις κάτι άμα τη φας, δεν πεθαίνεις. Αλλά είναι δύσπεπτες και μπορεί να. Καλό είναι να μην το φας. Μάλιστα. Οι πατάτες όταν πρασινίζουν, όταν κάθεται στο φως, τις βλέπει φως, πρασινίζουν, πρέπει να είναι σκοτεινό μέρος. Άντε ρε, εσύ, ναι, γι' αυτό παλιά τα βάζαν σε αποθήκες σκοτεινές. Τώρα τις βάζουμε κάτω από το νεροχύτη που είναι σκοτεινά μένα, αλλά έχει συνήθως υγρασία εκεί και βγάζουν μάτια την εποχή. Okay, δεν πειράζει, ας το, μόνο το πατήσουμε. Λοιπόν, χοντρά κομμάτια, βλέπετε, έχει σημασία. Και ροδέλες χοντρές, κοιτάξτε, και έτσι. Χοντρούς ντάκους εδώ πέρα, έτσι πρέπει να είναι οι πατάτες όταν κάνετε αυτό το φαγητό, γιατί, ξέρετε κάτι, τραβάει διαφορετικά το, πες το μωρέ, τη μαρινάδα. Η πατάτα τραβάει διαφορετικά. Λοιπόν, μείγμα μπαχαρικών. Δείτε εδώ πέρα, έχω βάλει μπολάκια, θα μου τα φέρεις. Βεβαίως. Τα έχω ετοιμάσει, πάω και αυτό στην άκρη, για να μας φέρει καλύτερα σκηνοθέτης μας, ωραία. Ορίστε, λοιπόν, μείγμα μπαχαρικών, σε ένα μπολάκι θα ανακατεύετε, άμα θέλετε. Εγώ τώρα το ρίχνω κατευθείαν χύμα μέσα στις πατάτες. Βάζω δάφνη, μείγμα μπαχαρικών δικό μου, έτσι, όπως κάθε φορά. Α, δεν όχι, παίρνω. Όχι έτοιμο. Στο σπίτι μου έχω 65 εταιρείες μείγματα μπαχαρικών. Κάθε φορά που πάω, παίρνω τα βασικά και μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο. Και έχω τόνους, δηλαδή πραγματικά, αλλά πολλές φορές. Όταν είναι ειδικό το φαγητό ή όταν είμαι εδώ πέρα, θα κάνω λίγο μούρι. Κάνω το δικό μου, εντάξει. Περίμενε. Στο σπίτι ξέρετε τι κάνω. Ενώνω όλα τα μείγματα μαχαρικών μαζί και φτιάχνω δικό μου. Και τότε από 10 εταιρείες. Και άμα βγάλω το εμπόριο. Βγάλω το εμπόριο. Πάμε να δούμε διαφημίσεις, έτσι. Όχι. Όχι, συγγνώμη. Νόμιζα ότι θα κάνει πάσα για διαφημίσεις. Περίμενε. Δάφνη, ένα φύλλο ξερό. Ναι, έχω βάλει μέσα κάρι. Τώρα έβαλες κάρι, φίλε, το ναι, δεύτερο. Κάρι, κίτρινο, γλυκό, να μην καίει. Αχα. Γι' αυτό το φαγητό θα το φάνε και παιδιά. Κοτόπουλο με πατάτα στο φούρνο, ξέρεις, έτσι. Το τρώνε όλοι. Θα βάλω μέσα λίγο κουρκουμά, αυτή την κίτρινη σκόνη που πωλείται σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Κουρκουμάς ή τουρμερίκ. Είναι ένα ξαδερφάκι του τζίντζερ, μία ρίζα κατακίτρινη. Πώς μυρίζει αυτό. Δεν έχει ιδιαίτερο άρωμα ούτε γεύση. Μπαίνει και το χρώμα στα φαγητά, τα ινδικά συνήθως και τα ασιατικά. Αλλά τι κάνει, ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Μην το λέω έτσι, δεν είναι κάτι που το ανακοινώνω σαν έναν επίσημο. Είπαν οι επιστήμονες ότι κάνει πάρα πολύ καλό. Δεν θα πω πού, δεν ναι, είναι ναι, η δουλειά ναι, ναι, μου. Γιατί δεν είναι. Κάνει ναι. πάρα πολύ καλό στον οργανισμό μας να τρώμε κουρκουμά. Πολύτε στο σούπερ μάρκετ, εγώ ξεκίνησα και τρώω και μάλιστα σήμερα έφτιαξα μέλι με κουρκουμά.